σε 4 μέρες είχαμε πάρα πολλά τοπογραφικά για 7 θέσεις που θα προσληφθούν. Θα γίνει μια αξιολόγηση, μια πρώτη αξιολόγηση από εμένα και τον κύριο Καμπούρη. Τα βιογραφικά που θα επιλέξουμε θα τα δώσουμε στην ΥΠΑΤΕ Αρμοστία και από εκεί και πέρα θα γίνει μια αξιολόγηση από αυτού και θα προχωρήσουμε σε συνεντεύξεις. Ναι. Παρουσία εμένα και τον κύριο Καμπούρη. Ηλικίες πέρα μου. Έχουμε από όλες τις ηλικίες. Άντρες, γυναίκες. 50-50 θα έλεγα. Παίζει κάποιο ρόλο η προϋπηρεσία που μπορεί να έχει κάποιος εκεί ως εθελοντής για παράδειγμα? Στην πρώτη διαλογή που κάναμε δώσαμε σημασία στην εντοπιότητα γιατί είχαμε και βιογραφικά από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Έδεσα, Καρδίτσα, σοβαρά. Αθήνα, παντού. Αυτό είναι. Και παράλληλα δώσαμε σημασία στις ξένες γλώσσες γιατί είναι απαραίτητο. Ναι, ναι. Κυρίως αυτά. Η δεύτερη διαλογή θα γίνει από την ΥΠΑΤΕ Αρμοστία ανάλογα με τις ανάγκες που έχει και τις ειδικότητες που θα επιλέξει.